Να πάμε τώρα στις Πέτσες, το πανέμορφο νησί του Αργοσαρονικού που φιλοξένησε τον κορυφαίο αγώνα τριάθλου στην Ελλάδα. Για τρίτη χρονιά λοιπόν έγινε το Σπέτσαθλον, στο οποίο διαγωνίστηκαν σχεδόν 1000 αθλητές, οι οποίοι συμμετείχαν σε αγώνες κολύμβησης, ποδηλασίας και δρόμου. Κολύμβηση, ποδηλασία, τρέξιμο στις Πέτσες. Το υπέροχο νησί του Αργοσαρονικού φιλοξένησε το τρίτο τρίαθλο των Σπετσών και φίλοι του αθλήματος έσπευσαν από κάθε γωνιά της Ελλάδας αλλά και από 17 χώρες του εξωτερικού. Πολλοί κόσμος που κατέκλυσε τους δρόμους και τις παραλίες των Σπετσών καταχειροκρότησε τις προσπάθειες των συμμετεχόντων που τα έδωσαν όλα για όλα στα επίπονα αγωνίσματα του τριάθλου στο μεγαλύτερο αγώνα που έγινε ποτέ στην Ελλάδα. Αυτή η διοργάνωση φωτίζεται από τα χαμόγελα των εθελοντών Σπετσιωτών. Είναι μια διοργάνωση με παλμό, με χαρά, με καρδιά και όλη αυτή η ζεστή σπετσιώτικη φιλοξενία βγαίνει με τον καλύτερο τρόπο. Στα 1000 μέτρα, στην όμορφη παραλία του Αγίου Μάματος, ο πρωταθλητής Ευρώπης Γιάννης Δρυμονάκος βγήκε πρώτος από το νερό, ενώ στον ποδηλατικό γύρο τα φώτα συγκέντρωσε ο παραολυμπιονίκης Μάχης Χαλαράς. Μοναδικές σκηνές που μετέτρεψαν το νησί της Μπουμπουλίνας σε κέντρο αθλητισμού, συμμετοχής και εθελοντισμού. Είναι το πιο δύσκολο Ολυμπιακό άθλημα. Είχαμε τόσες συμμετοχές. Μπράβο στα παιδιά που ασχολούνται με τον αθλητισμό και μπορούν και βγάζουν το πιο δύσκολο Ολυμπιακό άθλημα. Οι δύο αγώνες τριάθλου, Σπέτσες Triathlon Sprint, 750 μέτρα κολύμπη, 25 χιλιόμετρα ποδήλατο και 5 χιλιόμετρα τρέξιμο, και Σπέτσες Triathlon Endurance, 1500 μέτρα κολύμπη, 50 χιλιόμετρα ποδήλατο και 10 χιλιόμετρα τρέξιμο, που αποτέλεσαν και το κλείσιμο της γιορτής του αθλητισμού, ήταν το πιο απαιτητικό κομμάτι. Ενώ ακολούθησαν και σκηταλοδρομίες στις δύο αποστάσεις με δυνατές ομάδες των 2 ή 3 ατόμων. Ο συναγωνισμός μεγάλος από τριαθλητές, Ολυμπιονίκες, Παραολυμπιονίκες αλλά και απλό κόσμο. Νομίζω ότι όλους αυτούς τους μήνες όλοι το αναμένουν, όπως και τους αγώνες το Mini Spetses Marathon τον Οκτώβριο. Είναι αγώνα σταθμός νομίζω. Η γιορτή του ΕΦ αγωνίζεσαι και της Άμυλας προσέλκυσε στο νησί πολύ κόσμο που παρακολούθησε σπουδαίες προσπάθειες απολαμβάνοντας παράλληλα τη μοναδική ατμόσφαιρα φιλοξενίας των Σπετσών. Το επίπεδο συνεχώς ανεβαίνει τα τελευταία χρόνια, μιας και το Σπέτσαθλο πλέον οριοθετεί το επίπεδο των αγώνων στην Ελλάδα, και οπότε ήταν φυσικό επακόλουθο να μαζέψει και τους καλύτερους Έλληνες αθλητές. Στο διεθνή χώρο τώρα και στην Ισπανία.